Πορεία ανόδου και το 2017 για την ΕΤΑΝΑΠ, όπω τονίστηκε το πρωί κατά τη διάρκεια τη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στι εγκαταστάσει τη εταιρεία στο στυλό Αποκορώνου στα Χανιά. Όπω τόνισε ο πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο τη ΕΤΑΝΑΠ, κ. Μανώλη Αποστολάκη, και το 2018 ξεκίνησε με αισιοδοξία, όμω χρειάζεται διπλή δουλειά. Ανοδική πορεία με πολύ περισσότερο κόπο από την περασμένη χρήση. Δυστυχώ για να επιτύχει το περσινό αποτέλεσμα, φέτο πρέπει να δουλέψει το διπλάσιο χρόνο. Εν περιπτώσει, θεωρώ ότι και το 2017 ήταν μια καλή χρονιά, τώρα δουλεύουμε για το 2018. Πιστεύω να πάμε καλά. Σύμφωνα με την έκθεση διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οικονομική θέση τη εταιρεία βελτιώνεται σημαντικά. Ενώ ο κ. Αποστολάκης αναφέρθηκε και στου στόχου τη χανιώτικη εταιρεία εμφιάλωσης νερών. Ενισχύουμε συνεχώ την παραγωγή στο γυαλί και σε ενεργειακά προϊόντα. Στόχο μας αυτή τη στιγμή είναι να αυξήσουμε την παραγωγή στο γυαλί λόγω των προβλημάτων του πλαστικού, τη αύξηση των τιμών και όλων αυτών των πραγμάτων, ενισχύουμε συνεχώ το γυαλί. Και παράλληλα, κάποια καινούργια προϊόντα που βγαίνουν στην αγορά. Ήδη έχουμε βγάλει κάποια, θα βγουν και κάποια άλλα. Παράλληλα, όπω υπογραμμίζει ο ίδιο, η προσδοκόμενη αύξηση στον τουρισμό δημιουργεί προσδοκίε. Ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ίδρυση τη εταιρεία που έγινε με πρωτοβουλία του μακαριστού γέροντα Ειρηνέου. Οι εταιρείε αυτέ, πολυμεταρχικέ εταιρείε, δημιουργήθηκαν από το ιστέρημα θα έλεγα κάποιων ανθρώπων με πρωταγωνιστή τον τότε τη Σάμου και Σελήνου Ιρηναίο, νομίζω ότι συνεχίζουν να εκπληρώνουν τον σκοπό για τον οποίο τις ίδρυσε και αυτό το πράγμα θα προσπαθήσουμε να το συνεχίσουμε όσο μπορούμε. Να σημειωθεί πω ο κύκλο εργασιών τη ΕΤΑΝΑΠ παρουσίασε αύξηση το 2017 φτάνοντα στα 9.685.182 ευρώ έναντι 9.270.072 ευρώ το 2016 με αύξηση πωλήσεων 4,48%.